πρώτων ευθυνών της απέναντι στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων με βάση το νέο σχολικό πρόγραμμα, αλλά και τις μετατάξεις και τις διαθεσιμότητες των καθηγητών, έφεραν στελέχη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπρόσωποι των τρικαλινών εκπαιδευτικών και της ΕΛΜΕΤ. Οι καθηγητές που βρίσκονται επιποδός και κινητοποιήσεις από την πρώτη κιόλας μέρα της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ζητώντας από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης, κ. Τσέλιο, να παρέμβει δυναμικά στο αρμόδιο Υπουργείο σε σχέση με το σχολικό ωράριο που ανακοινώθηκε και μειώνει αισθητά τις ώρες διδασκαλίας σε πολλά μαθήματα, αφήνοντας ξεκρέμαστος χιλιάδες εκπαιδευτικούς ανά τη χώρα και αρκετούς από τα Τρίκαλα. Τα χτυπήματα στην εκπαίδευση μέσα στο καλοκαίρι είναι απανωτά. Μετά από τους 2.500 εκπαιδευτικούς που βγαίνουν στη διαθεσιμότητα τεχνικών ειδικοτήτων, έχουμε 6.000 εκπαιδευτικούς που το Υπουργείο ανακάλυψε ότι πλεονάζουν χωρίς να υπάρχουν στοιχεία από τα ΠΙΣΔΕ και τα ΠΙΣΠΕ. Κάνει υποχρεωτικές μετατάξεις από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πάρει με στοιχεία τα οποία πολλές φορές είναι ή ψεύτικα είτε πλαστά, είτε αντικρουούμενα σε αυτά που έβγαλε το ίδιο το Υπουργείο τον ίδιο τον Ιούνιο. Τα μαθήματα μπαινοβγαίνουν στα ρολόγια προγράμματα, λες και είναι στραγάλια, και οι καθηγητές βρίσκονται σε συνθήκες νευρικού κλονισμού. Πραγματικά απορούμε πώς σχεδιάζει το Υπουργείο να ανοίξει τα σχολεία το Σεπτέμβρη, όταν δεν έχουν γίνει μια σειρά από διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Εμείς με έναν υπολογισμό που έχουμε κάνει, περιμένουμε ότι γύρω στους 12 με 15.000 συνάδελφοι θα είναι λιγότεροι 30 Σεπτεμβρίου από τους 88.000 που ήταν 30 Ιουνίου. Θέλουμε πραγματικά να δούμε τι έχει να πει γι' αυτό ο Υπουργός.